Η ομάδα σας μπήκε καλά στο παιχνίδι, στο πρώτο μέρος. Στη συνέχεια λίγο τα πράγματα άλλαξαν. Πέστε μου εσείς πώς ήρθε αυτή η ήττα. Είναι η αλήθεια ότι στο πρώτο ημίχρονο ελέγχαμε τον αγώνα και με τη συνεχή κατοχή. Γνωρίζαμε ότι η ομάδα του Πιερικού έχει πολύ έμπειρα στελέχη και ότι μπορούμε να πάει στιγμή, αν χαθεί η ισορροπία της αμυντικής λειτουργίας, θα μπορεί να το πληρώσουμε, το γνωρίζαμε. Όμως θεωρώ ότι το πρώτο ημίχρονο, χωρίς να γίνουν ιδιαίτερες φάσεις όμως, καταφέραμε να κρατήσουμε και μακριά τον αντίπαλο με τη συνεχή κατοχή μας. Δημιουργήθηκαν κάποιες προϋποθέσεις, όμως θεωρώ ότι ήταν ένα ημίχρονο το οποίο ναι, δεν ήταν παραγωγικό, αλλά ήταν απόλυτα ελεγχόμενο. Στο δεύτερο ημίχρονο, μέσα σε 4-5 λεπτά, ουσιαστικά πετάμε το παιχνίδι, πετάμε τον αγώνα, με λάθη τα οποία δεν δικαιολογούνται, με συμπεριφορές αμυντικές οι οποίες δεν είναι πρώτη φορά τις οποίες τις βγάζουμε εμείς σαν ομάδα και σαν άτομα. Δεν έχουμε καμιά δικαιολογία για τον αγώνα. Η ομάδα της Τρίγλιας αγωνίζεται κάθε παιχνίδι για να πετυχαίνει ή να παίρνει τη νίκη. Το δείξαμε και αυτό και σήμερα. Δεν καταφέραμε μετά το 2-0 να πάρουμε κάτι έστω από τις 1-2 ευκαιρίες οι οποίες γίνανε. Διαχειρίστηκε και ο αντίπαλος με έναν τρόπο σωστά το παιχνίδι. Εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι θα πρέπει γρήγορα να ξεχάσουμε και αυτό το παιχνίδι αλλά και το προηγούμενο. Γιατί νομίζω ότι μείναμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Έχουμε αντιμετωπίσουμε έναν πολύ σημαντικό αγώνα την επόμενη εβδομάδα απέναντι στον Απόλλωνα, όπου θα πρέπει να πετύχουμε να ξαναέρθουμε στις επιτυχίες χωρίς να φέρουμε καμιά δικαιολογία στο μυαλό μας για το σημερινό αγώνα. Την προηγούμενη αγωνιστική κερδίσατε την Καβάλα, δείξατε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Αυτό χάσατε από τον Πιερικό, αλλά λίγο πολύ παίρνετε και την εικόνα των ομάδων της κατηγορίας. Είναι όλα ρευστά. Είναι όλα ρευστά. Κάθε ομάδα έχει τη δική της φιλοσοφία, έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι αυτό το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ότι σε αυτούς τους αγώνες που έχουμε αγωνιστεί εμείς, είναι ότι η Τρίγλια δεν έχει φοβηθεί. Κοιτάει όλους τους αντιπάλους στα μάτια, δεν έχει φοβηθεί κανέναν. Αλλά για να μπορούμε να το λέμε αυτό, θα πρέπει να καταθέτουμε την ψυχή μας και την απόλυτη συγκέντρωση σε κάθε αγώνα. Κάτι το οποίο σήμερα, τουλάχιστον για κάποια λεπτά, το χάσαμε. Σας ευχαριστώ. Τι χάλασε στο δεύτερο ημίχρονο και ήρθε αυτή η ήττα? Δεν μπήκαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο δείξαμε ότι κυριαρχήσαμε, στο δεύτερο ημίχρονο υπήρξε ένα 5-7 λεπτό που δεν μπήκαμε τελείως συγκεντρωμένοι. Ενώ μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα υπέρ μας όπως και στο πρώτο ημίχρονο και έτσι δεχτήκαμε τα 2 γκολ. Επόμενο. Δείξατε μέσα στο γήπεδο ότι είστε μια καλοδουλεμένη ομάδα που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Αλλά πέσατε πάνω σε έναν Πιερικό που ήταν πιο έμπειρος, πιο προετοιμασμένος για αυτό το μάτς. Σίγουρα ο Πιερικός έχει πολύ έμπειρα παιδιά. Πολλοί παίχτες του είναι πολύ έμπειροι. Αλλά δεν έχει να κάνει πιστεύω αυτό με την εμφάνιση. Είμαστε μια ομάδα που μπορούν να κυριαρχήσουμε στο γήπεδο και το δείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την Καβάλα. Και κυνηγάμε το κάθε αποτέλεσμα. Δεν βλέπουμε κάποιο αντίπαλο σαν κάτι πιο μεγάλο από εμάς. Η συνέχεια για την Τρίγλια ποια θα είναι? Σίγουρα θέλει μεγάλη συγκέντρωση. Δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δείξουμε το καλύτερο μας αυτό όπως είπε ο προπονητής. Να βάζουμε το 100% μέσα με ψυχή. Ευχαριστώ πολύ. Είδαμε και σήμερα ένα Πιερικό που κατά διαστήματα ξετύπλωσε τις αρετές του. Το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου μέρου σε όλα τα λεφτά. Πώς είδατε εσείς το παιχνίδι? Θεωρώ ότι δεν πήγαμε καλά στο παιχνίδι γιατί δεν βγάλαμε σωστά τα μαρκαρίσματα. Ήταν μια ομάδα η Τρίγλια η οποία μας δημιουργούσε πολλά προβλήματα με την ανάπτυξή της. Εμείς θέλαμε να πρεσάρουμε ψηλά από τη μία, αλλά από την άλλη είχαμε λάθος μαρκαρίσματα. Στο 15 και μετά, αφού τα διορθώσαμε όλα αυτά, πιστεύω ότι μια ομάδα έκανε τελικές μέσα στον αγώνα. Μια ομάδα προσπαθούσε να σκοράρει και να χάνει ευκαιρίες. Η άλλη ομάδα απλά έκανε κατοχή μπάλας, ανούσια κατά τη γνώμη μου. Οπότε φυσιολογικά ήρθε και το πρώτο γκολ για μας. Έχουμε ένα παιχνίδι στην Κοζάνη, το οποίο θεωρείται βατό για τον Πιερικό, και μετά δύο ντέρμπι. Πώς βλέπουμε τη συνέχεια, αν και δεν έχουμε πολύ χρόνο να πανηγυρίσουμε, γιατί το πρωτάθλημα συνεχίζεται? Κοιτάξτε, από την πρώτη μέρα που ήρθαμε στην ομάδα, είχαμε πει ότι ούτε θα πανηγυρίζουμε ούτε θα απογοητευόμαστε. Ο ρόλος μας είναι να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα υψηλό ρυθμό, όσον αφορά και το μυαλό μας και αγωνιστικά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος, πραγματικά δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Οπότε θα δούμε πολύ σοβαρά αυτό το παιχνίδι. Μας ευνοεί το γεγονός ότι θα ξεκουραστούμε λίγο αυτή τη βδομάδα, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ. Θα δούμε αυτό το παιχνίδι πώς θα το αντιμετωπίσουμε και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Βλέπουμε ότι μέσα στους στόχους του τεχνικού τίμου είναι και η διαχείριση του έμψυχου υλικού, γιατί υπάρχουν κάποιες αλλαγές οι οποίες φαίνεται ότι βοηθάνε την ομάδα.
Κοιτάξτε, έχουμε ένα team συνεργατών οι οποίοι δουλεύουμε πάρα πολύ ακατάπαστα, μπορώ να πω. Όλοι δουλεύουμε με μοναδικό στόχο να φέρει αποτελέσματα αυτή η ομάδα. Όλοι είμαστε ένα, πραγματικά όλοι είμαστε ένα. Δεν ξεχωρίζουμε κάποιον από το team, όλοι είναι σημαντικοί. Και όλοι μαζί με τους ποδοσφαιριστές και την διοίκηση, θα δώσουμε αυτή τη μάχη που πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας, αν δουλέψουμε σωστά, ορθολογικά, με καθαρό μυαλό, θα πετύχουμε αυτό που πρέπει να πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να σε καλά. Μία καλή νίκη η σημερινή, η οποία συνδυάστηκε και με καλή εμφάνιση για τον Πιερικό. Ναι, ήταν μια πολύ καλή νίκη, παίξαμε πάρα πολύ καλά. Πετύχαμε δύο γρήγορα γκολ στο δεύτερο μήχρονο, τα οποία ξεκλειδώσανε και τα πόδια μας και γενικά το παιχνίδι έγινε πιο εύκολο μετά το 2-0. Ήμασταν από δύο αρνητικά αποτελέσματα, ήρθαμε εδώ πέρα, από μια ήττα και από μια ισοπαλία η οποία έρθει στην τελευταία φάση του αγώνα και ήμασταν αναγκασμένοι να κερδίσουμε. Γυρίζεις κατά κάποιο τρόπο στα Πάτρια Εδάφη την Κυριακή με το παιχνίδι της Κοζάνης και μετά έχουμε τα δύο τελευταία με δύο από τις καλές ομάδες του ομίλου. Πώς τα βλέπει ο Πιερικός τα επόμενα μάτς? Ο Πιερικός όπου και να παίζει, σε όποια έδρα και να παίζει, πάει καθαρά για την νίκη. Εγώ γυρνάω στην Κοζάνη να παίξουμε με την ΑΕΠ. Εμείς πάμε μόνο για την νίκη, τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.